Συνεχής είναι οι διαβουλεύσεις για την έναρξη των εργασιών της αιώνιας οδού στο νομό Ιωαννίνων, καθώς μετά τη συνάντηση παραγόντων της κατασκευάστριας εταιρείας με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού, οι διοικήσεις των τμήματων Υπήρου, Λευκάδας και Ετωλοακαρνανίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συναντήθηκαν με παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου μετήχαν ο Υφυπουργός ΠΕΧΟΔΕ κ. Ξανθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αρμόδιος για δημόσια έργα κ. Κατσιγιάννης, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου καθώς και εκπρόσωποι των επιμελητηρίων. Εκ μέρους των περιφερειακών τμήματων εκφράστηκε η έντονη ανησυχία και ο προβληματισμός για την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών και η αναγκαιότητα για άμεση έναρξη των εργασιών, καθώς και η εκτέλεση του έργου με βάση τη συμβατική υποχρέωση του παραχωρησιούχου. Από την πλευρά του τμήματος Υπήρου του ΤΕΕ εκφράστηκε η ανάγκη έναρξης των εργασιών και στην Ήπειρο, ειδικά τώρα που τελειώνουν οι εργασίες της Εγνατίας Οδού, προκειμένου να υπάρξει έτσι μεταφορά δραστηριοτήτων σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα από την Εγνατία στην Ιόνια Οδό, κάτι που αν συμβεί θα ανακουφίσει σημαντικά οικονομικά όλη την περιοχή. Εκ μέρους του Υπουργείου εκφράστηκε η πεποίθηση για άμεση εγκατάσταση του παραχωρησιούχου και σύντομη έναρξη των εργασιών τόσο στο νομό Ετωλοακαρνανίας, όσο και στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων στη Σύρα Γκαμπελιάς και στο τμήμα από το Αυγό μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στην Παιδινή. Στις λεπτομέρειες της συνάντησης αναφέρθηκε μιλώντας στο Ιωάννινα TV ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Υπήρου του ΤΕΕ, Γιώργος Ρεκατσίνας. Και πρέπει να ξέρετε ότι το έργο έχει ένα χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του από τον νότο προς το βορρά. Δηλαδή, πρώτα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες από το αντίρρεο μέχρι το νότιο τμήμα του Αγρινίου και μετά, όσο πηγαίνουμε προς εμάς, προς το βορρά δηλαδή, θα ολοκληρώνονται οι εργασίες. Η έναρξη της υποχρέωσης του εργολάβου για την έναρξη των εργασιών ήταν μάλλον στις 19 Δεκεμβρίου του 2007. Και επομένως το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013. Εκφράστηκε από τον Υφυπουργό η αισιοδοξία ότι το έργο θα ολοκληρωθεί νωρίτερα και ιδίως για τη δικιά μας την περιοχή.